Λοιπόν, έχω να σας πω το εξής. Είχαμε έναν προεκλογικό αγώνα, ήρεμο. Η όποια ένταση επεκράτησε σε κεντρικό επίπεδο δεν πέρασε στον κόσμο, στη βάση. Και αυτό είναι, θεωρώ, εξόχως θετικό για τον κόσμο μας, για τον πολιτικό μας πολιτισμό. Ο κόσμος ψηφίζει σήμερα. Είναι, νομίζω, η πιο μεγάλη μέρα της δημοκρατίας. Εγώ εύχομαι τα αποτελέσματα που θα δώσει ο λαός μας να είναι τα καλύτερα δυνατά, ώστε να κυβερνηθεί η χώρα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φυσικά αυτό το οποίο ψηφίζει ο λαός πάντα είναι αποδεκτό από όλους μας, πρέπει να είναι αποδεκτό και να υποστηρίζεται από όλους μας. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει 1657 εκλογικά τμήματα. Δεν έχω ειδοποιηθεί για κάποιο πρόβλημα σε κανένα από τα τμήματα αυτά και στους 5 νομούς που ανήκουν στην περιφέρειά μας. Ομαλά εξελίσσεται σε γενικές γραμμές η κατάσταση. Στις 7 η ώρα το βράδυ θα έχουμε ακριβή εικόνα για το τι συνέβη σε ολόκληρη την περιφέρεια Πελοποννήσου και θα γίνουν και σχετικές δηλώσεις στην Τρίπολη. Όσον αφορά σε μένα, εγώ όπως ξέρετε είμαι αυτοδιοικητικός σε όλη μου την αυτοδιοικητική και πολιτική πορεία. Έχω συγκεκριμένη ιδεολογική άποψη από την οποία δεν έχω αποστεί ποτέ και αυτό είναι γνωστό σε όλους. Έχω υπηρετήσει 3 θητείες ως Δήμαρχος Καλαμάτας. Τώρα είμαι Περιφερειάρχης και αποφάσισα σε συνεργασία με τους συνεργάτες μου να εκτεθώ και στις επόμενες εκλογές που θα γίνουν στις αρχές Οκτωβρίου, περίπου 150 μέρες από τώρα. Έχουμε οργανωθεί σχετικά, έχουμε έναν κόσμο τον οποίο θα τον παρουσιάσουμε όταν θα έρθει ο κατάλληλος χρόνος, όμως επισημαίνω ότι έχουμε 150 μέρες μέχρι εκείνες τις εκλογές. Εν αναμονή του βραδινού αποτελέσματος, το οποίο θα κρίνει, σας το έχω πει πολλές φορές, και την πορεία των αυτοδιοικητικών πραγμάτων. Ο καθένας έχει την ιδεολογία του και εμείς, αλλά προσέξτε, εμείς οι αυτοδιοικητικοί, ως εκ της θέσεώς μας και του θεσμού που υπηρετούμε, πρέπει να έχουμε ευρύτερες αναφορές και προς άλλους πολιτικούς σχηματισμούς. Και αυτό κάνουμε. Έχουμε ιδεολογία, αλλά υπάρχει και η αυτοδιοίκηση, αυτός ο τεράστιος θεσμός με τη δική του πορεία. Και αυτόν το θεσμό υπηρετούμε πρωταρχικά. Για ποιο λόγο επιλέξατε σήμερα να την κάνετε αυτήν την ανακοίνωση και όχι αύριο που θα έχουν τελειώσει οι εκλογές? Δεν θέλω να απαντήσω σε ερωτήσεις, αλλά επειδή ρωτήθηκα, θα σας το πω. Επέλεξα τη σημερινή ημέρα για να μην κατηγορηθώ για κανένας είδους πολιτική ιδιοτέλεια. Ότι περίμενα τα αποτελέσματα και να εκφραστώ μετά από τα αποτελέσματα. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα, ποια θα είναι την πορεία του λαού. Τελείωσε η προεκλογική περίοδο, δεν μπλέχτηκα καθόλου στην προεκλογική περίοδο. Σήμερα, κάποιες ώρες πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων, ανακοινώνω ότι οργανωνόμαστε για τις εκλογές του Οκτωβρίου. Και βεβαίως υπάρχει και η δήλωση του Πρωθυπουργού, όλοι οι εν ενεργεία περιφερειάρχες δικαιούνται να είναι υποψήφοι. Σε αυτή τη γραμμή κινούμε και σας ενημερώνω ότι θα είμαι υποψήφιος. Ευχαριστώ πάρα πολύ και αναμένω τη συμπαράστασή σας. Δεν υποστηρίζετε κάθε φορά ότι περιμένετε τις εθνικές εκλογές? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε συνεννόηση με την Νέα Δημοκρατία είστε, κύριε Περιφερειάρχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς.